πήγε την άποψή του. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γεράσιμο Παλαούρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ, κοινάλ, τώρα τι, πώς είμαστε. ΠΑΣΟΚ και κίνημα αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι δηλαδή μέρος του κινήματος αλλαγής. Εσεί είστε τώρα αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ, αλλά συμμετέχουμε όλοι στο κίνημα αλλαγής. Όλοι στο κίνημα αλλαγής. Δηλαδή λέμε κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής Ποτάμι, κίνημα αλλαγής Δημοκρατία. Κίνημα αλλαγής είναι ο νέος φορέας, αλλά η ιδιότητά μου εμένα ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Και επειδή υπάρχουν και οι κοινοβουλευτικές ομάδες που ακόμα δεν έχουν σκοτώσει. Θα τα δούμε όμως αυτά. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπαλάουρα. Κύριε Μπαλάουρα, τώρα οι συντάξει σα. Να πούμε καλημέρα καταρχά. Μα έπνιξε η κίνηση και. Κύριε Παλαιόρα, τώρα οι συντάξεις είναι μεγάλο θέμα, έτσι, για την κυβέρνηση. Μπορούν να προκαλέσουν και εκλογές? Δεν νομίζω, γιατί ναι. Δεν προκύπτει. Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να τα πούμε για να τα σκεφτεί ο κόσμος και να τα δει. Πράγματι, έχουμε ψηφίσει ότι από την 1η-1η του 19 θα γίνει περικοπή έως 18% της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Γιατί βγαίνουν κανάλια και λένε περικοπή των συντάξεων 18%. Δεν λένε ούτε καν το έως. Είναι η προσωπική διαφορά. Είναι πάντως περικοπές στις συντάξεις. Βέβαια το αποτέλεσμα θα είναι στην τσέπη του συνταξιούχου, κύριε. Βεβαίως. Δηλαδή, το διευκρινίζει όμως. Διευκρινίζω τι λέγεται. Θέλω να πω λοιπόν, ήμουνα εχθές στην υγεία για παράδειγμα και κουβέντιζα αυτό με τους ανθρώπους, τους εξηγούσα και δεν καταλάβαιναν αρχικά. Τι παίζεται και τι λένε τα κανάλια. Όμως, θεωρούν ότι 18% και υπολογίζουν. Ναι, όμως, εδώ, κύριε Παλαούρα, παίρνω 1000 ευρώ σύνταξη, θα χάσω 180. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βγήκε ο κύριος Πετρόπουλος χθες στο Sky και στο Γραφιά και είπε 25% θα είναι. Έως το 25% των συνταξιούχων. Το συνταξιούχων. Θα έχει την περικοπή αυτή. Λόγω της προσωπικής διαφοράς που λέτε έως 18% και θα υπάρξουν περικοπές και σε αυτό το 25% και σε κάποιους ανθρώπους που έχουν σύνταξη κάτω από τα 1000. Εδώ όμως. Θα είναι ορισμένες περιπτώσεις. Ναι. Ωραία. Γιατί δεν έχει γίνει αυτός ο επαναπολογισμός από το Υπουργείο να πάει το μπιλετάκι στους ανθρώπους, να ξέρουν όλοι. Θα γίνει μέχρι από ότι. Θα το κάνετε αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτός θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξέρει, να ξέρουν όλοι οι συνταξιούχοι τι τους περιμένει. Από ό,τι ξέρω, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει γίνει ο επαναπολογισμός. Οπότε θα έχουν το χαρτί συνταξιούχοι το Σεπτέμβριο να ξέρουν. Θα έχουν ακριβώς το χαρτί. Και να έχουν και τα στατιστικά. Όμως. Η Μπαλαούρα ή θα τους έρθει στο αποτέλεσμα στην τράπεζα. Όχι, θα τους έρθει χαρτί. Ωραία. Πάμε σε άλλη φάση. Ωραία. Όσον αφορά τις συντάξεις, από καιρό τώρα υπάρχει μια. Αυτό που γίνεται στο εξωτερικό και σωστά γίνεται και εμείς είμαστε σε όλα τα πράγματα αργοπορημένοι. Θα υπάρχει ειδοποίηση για κάθε, όχι μόνο και αλλαγή, όχι μόνο για αυτό το θέμα που κουβεντιάμε. Γενικότερα, πότε βγαίνει η σύνταξη. Ναι. Θα σου έρχεται χαρτί, θα σου λέει ένας ας πούμε που δουλεύει 33 χρόνια. Πότε βγαίνει, αυτό αν μπορεί να βγει και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ. Γιατί να σας πω κάτι. Η συνταξιούχη εδώ, επειδή έχω και πολλά μηνύματα τηλεθεατών για το μπούλινγκ που γίνεται. Όμως δεν μπορεί να μην λες ότι δεν θα γίνουν και περικοπές. Αλλά ούτε και να λες ότι θα γίνουν. Σας είπα εγώ ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Όμως αυτό χρειάζεται και μια διαφάνεια με την έννοια τη ενημέρωση του συνταξιούχου. Εκ των προτέρων. Μας παίρνουν τηλέφωνο συνταξιούχοι και τι μας λένε. Ότι δεν ξέρω ποια αναδρομικά θα πάρω. Ο φίλος μου συνταξιούχος πήρε περισσότερα. Μήπως με ρίξαν εμένα. Ναι. Γιατί δεν έχει ένα χαρτί που να υπάρχει ο υπολογισμός. Γι' αυτό σας είπα, θα υπάρχει πλήρης υπολογισμός που θα τον ξέρει ο ασφαλισμένος. Επομένως, και θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι και μερικοί συνταξιούχοι, περίπου το 27%, θα πάρουν έστω και μικρές αυξήσεις συντάξεις. Ναι, οι αυξήσεις είναι της τάξης των 10 ευρώ. 10-20 ευρώ. Θα πάρουν έστω, είπα και πενιχρά, δεν ξέρω πώς θα πάρουν, μπορεί να πάνε και 40. Να τα δούμε τα στοιχεία. Έτσι, ναι, αλλά θέλω να πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάτι. Κοιτάξτε, αυτό που μπήκε, να το πούμε και αυτό, αν θυμόμαστε όλοι, ήταν αιμονή του Δουνουτού. Ήρθε το Δουνουτού λοιπόν σε αντίθεση. Ναι, μισό λεπτό. Σε αντίθεση των θεσμών, είπε ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα πιάσετε τα πρωτογενή πλεονάσματα και δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας, το καθάριστο εχώριο προϊόν. Λοιπόν, και στα δύο έπεσε για άλλη μια φορά το Δουνουτού έξω. Δηλαδή και πρωτογενή πλεονάσματα ξεπεράσαμε, φτάσαμε υπερτριπλάσια την απόδοση του φετινού, μάλλον του 17 του πρωτογενούς πλεονάσματος, στο 4,2% κυμαίνεται, και το δεύτερο έχουμε ανάπτυξη καταγεγραμμένη πια στο 1,7%, και χτυπάμε ανάπτυξη
πάνω από το 2%. Ωραία όλα αυτά, κύριε Παλαούρα. Όχι, μισό λεπτό. Τι θέλω, ναι, να πω, τι θέλω να πω, είναι, ναι, κρίσιμο αυτό. Οι θεσμοί τότε, οι ευρωπαϊκοί, δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Σήμερα λοιπόν που είμαστε σε μια νέα φάση με αποτελέσματα πολύ θετικά για την ελληνική πλευρά, εμείς θεωρώ ότι ανάλογα το τι θα πράξει το Δουνουτού, δηλαδή εάν το Δουνουτού παραδεχτεί ότι έκανε λάθος και θα δούμε πώς θα το χειριστεί. Δεύτερον, υπάρχει πιθανότητα το Δουνουτού να φύγει από το ελληνικό πρόγραμμα. Έτσι. Αυτό όμως τη συμφωνία σας αφήνει. Όχι, αυτό, μισό λεπτό. Αυτό είναι, σας είπα, ένα ιστορικό. Να, τώρα, ναι, από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμά του. Έτσι, θα επανέλθουμε σε αυτό, να μιλήσει ο κ. Χαρανικόλας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των συντάξεων για να το πούμε πιο συγκεκριμένα.